Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Βρίσκεστε και εσείς, πολύ καλημέρα σας κύριε Μακράκη, με μουτ κινητοποιήσεων ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα εξαιτίας όλων αυτών των άλλαγων, έτσι? Σωστά. Λοιπόν, δώστε μας τη δική σας τη θέση. Εσείς πού ακριβώς διαφωνείτε? Λοιπόν, καταρχάς να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για τα όσα γίνονται στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχετικού νομοσχεδίου. Πείτε. Ακούσαμε λοιπόν χθες από το χείλη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού και πολλών βουλευτών της συμπολίτευσης τα εξής χαρακτηριστικά των ανέργων στη χώρα μας. Είναι, είπε ο Πρωθυπουργός, επαγγελματίες άνεργοι, καταχραστές, τεμπέληδες, άνεργοι καριέρας. Αυτά λοιπόν θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στη χώρα μας. Μετέτρεψαν δηλαδή μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένας πολίτης αυτή της ανεργίας, τη μετέτρεψαν σε προνομιακού τύπου ιδιότητα. Δηλαδή θεωρούν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εργασίας θεωρούν ότι ο άνεργος είναι μια πολύ ωραία ιδιότητα που την αναζητούν διακαώς οι Έλληνες πολίτες και υποδίονται τους ανέργους πολλές φορές για να απολαύσουν τις παροχές του οργανισμού. Για όνομα του Θεού. Δεν έχουν δυστυχώς εκπροσώπηση οι άνεργοι, δεν έχουν συνδικαλιστικά όργανα και είναι υποχρέωση όλων όσων έχουμε δημόσιο βήμα λόγου όλων να καταγγείλουν αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή να στοχοποιούμε, να ενοχοποιούμε από βήματος της Βουλής τους ανέργους, το 1.100.000 ανέργους. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Πού διαφωνούμε εμείς με το νομοσχέδιο? Διαφωνούμε στο σύνολο του νομοσχεδίου. Γιατί διαφωνούμε στο σύνολο του νομοσχεδίου? Και επιχειρήσαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ως Ομοσπονδία να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν τα καταφέραμε διότι το μεγάλο μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης δυστυχώς, το λέω δημόσια και καθαρά, προβάλλει τις απόψεις μόνο της κυβέρνησης. Λοιπόν, το νομοσχέδιο καταρχήν μετονομάζει τον ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ. Είναι σημαντικό αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς. Σιγά το πράγμα. Μια αλλαγή ονόματος. Όχι, λέμε εμείς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει χτιστεί από τα χρήματα, από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, ένας οργανισμός που στο επίκεντρο του σκοπού του έχει την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων, δεν έχει δικαίωμα να κατασπαταλά τα χρήματα σε διαφημίσεις, σε βαφτίσια και σε άλλες επικοινωνιακού τύπου ενέργειες. Μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης σε μια συνάντηση που είχαμε και το ρωτήσαμε πόσο θα κοστίσει, κύριε Υπουργέ, αυτή με το ονομασία. Εντάξει, όχι πολλά, μωρέ, μας είπε. Καμιά 200 εκατομμύρια, αλλά θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα περιλαμβάνουν και αλλαγές στα κτηριακά και όλα μαζί. Αντιλαμβάνεστε. Έχει δικαίωμα ο κάθε υπουργός να μετονομάζει έναν οργανισμό τον οποίο τον γνωρίζει η ελληνική κοινωνία πολύ καλά με σκοπό, λέει, αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, να γίνει μια επανεκκίνηση, να συνδεθεί, λέει, το όνομα της ΔΥΠΑ, το νέο όνομα του ΑΕΔ, να πάει στο μυαλό των ανέργων ότι ΔΥΠΑ, απασχόληση και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Άρα αυτός είναι ο τρόπος, λέει, που θα αντιμετωπιστεί η ανεργία. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Πάμε και σε άλλα σημεία του νομοσχεδίου, σε άλλες διατάξεις. Τι γίνεται με τον ΟΑΕΔ, ποια ήταν η διοίκησή του μέχρι τώρα? Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, γιατί ο ΟΑΕΔ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την πλειοψηφία μέχρι τώρα την είχαν οι κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι εργοδότες και εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. Τι γίνεται τώρα, από σήμερα και πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μετατρέπεται σε ένα κυβερνητικό όργανο, δημιουργείται δηλαδή με νόμο μια κυβερνητική πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικούν ανενόχλητοι, για να κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα ανενόχλητοι, γιατί ναι, υπήρχαν φωνές μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που διαφωνούσαν. Δηλαδή φέτος είχε εγκριθεί 1.320.000 ευρώ για διαφήμιση του ΑΕΔ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, προσωπικά το καταψήφισα και άλλοι συνάδελφοι το καταψήφισαν. 1.320.000 ευρώ για διαφήμιση του ΟΑΕΔ. Λες και ο ΟΑΕΔ είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παράγει τσίπς, πατατάκια και θέλει να προλάβει τον ανταγωνισμό.
κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και προσπάθεια ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η απόλυτη ομοία αλήθεια. Και τι λέει ο κύριος Χατζηδάκης, εγώ θα λέω και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, αφού αρνούνται να μπούμε σε ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης ή εν πάση περιπτώσει κατάθεση των απόψεων. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου που παραθυρώνει τους κοινωνικούς εταίρους, καταργεί τους δύο αντιπροέδρους που είχε ο οργανισμός από τους προερχόμενους από τους κοινωνικούς εταίρους. Λέει, επειδή λέει την ευθύνη, λέει τη διακυβέρνηση, την έχει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση λογοδοτεί στον ελληνικό λαό. Ναι. Γι' αυτό θέλουμε και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ για να μπορούμε να το ελέγχουμε. Μάλιστα, το δεύτερο κομμάτι είναι απολύτως αληθές. Τι σημαίνει επειδή η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και λογοδοτεί? Η κυβέρνηση σαφώς έχει την ευθύνη και λογοδοτεί, αλλά ευθύνη της κυβέρνησης θεωρούμε εμείς, μπορεί να κάνουμε λάθος. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να προάγει τον κοινωνικό διάλογο σε τέτοιους οργανισμούς. Να ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή σε τέτοιους οργανισμούς. Να ακούει την κοινωνία σε τέτοιους οργανισμούς σαν τον ΟΑΕΔ, που οι πόροι του προέρχονται από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες, δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τώρα και παρά τη μείωση των εισφορών που έχουμε. Αντί λοιπόν να ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή, αντί να εμπλέξει, λέμε εμείς, τη διοίκηση του ΟΑΕΔ και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για να δούμε τις ανάγκες της ανεργίας σε επιμέρους περιοχές. Αντί να εντάξει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ΕΣΑΜΕΑ, να δούμε τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καθαρεί τους πάντες και διορίζει κυβερνητικά, κομματικά στελέχη Golden Boys, που υπήρχε μια διάταξη στο νομοσχέδιο μέχρι τώρα, την απέσυραν μετά τις αντιδράσεις μας, ότι μόνο του αυτό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο του θα καθόριζε και το μισθό του διοικητή και των τριών υποδιοικητών που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στη διοίκηση του ΟΕΔ, λες και είχαμε ανάγκη έλλειμμα διοίκησης. Άλλη σημαντική καινοτομία σε εισαγωγικά που εισαγάγει το νομοσχέδιο είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, είναι η τιμωρία των ανέργων. Η ελληνική κυβέρνηση βρήκε τους ενόχους σε αυτή την κοινωνία και τους ονόμασε ανέργους. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τι θα τους κάνει, αντί να τους στηρίξει, αντί να αυξήσει το επίδομα ανεργίας, αντί να διευρύνει τους δικαιούχους επιδόματος, που μέχρι τώρα ένας στους 10 λαμβάνει περίπου επίδομα ανεργίας, δηλαδή έχουμε τις μικρότερες παροχές. Μα το επίδομα ανεργία, με το επίδομα εργασίας, έτσι όπως το λέει, γιατί πάρα πολλοί το έχουν πει μέχρι σήμερα, ότι είναι προτιμότερο αντί να έχεις επίδομα ανεργίας, να έχεις επίδομα εργασίας, δεν νομίζω να είναι κακό. Ποιο είναι το επίδομα εργασίας, για πείτε μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να σας πω εγώ. Εγώ θα σας πω, εσείς ξέρετε. Ναι, όχι, δεν γέλασα για εσάς, συγγνώμη. Το ξέρω. Λοιπόν, ποιο είναι το επίδομα εργασία? Αυτή η κυβέρνηση τα καταφέρνει περίφημα στην επικοινωνία. Περίφημα. Περίφημα. Με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση μέσα από μια διάταξη που έχει για το επίδομα εργασίας. Είμαι μέσα σε αυτά και έχετε το λόγο, ε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ακούστε λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η... Διορθώστε το λοιπόν, δεν ξέρω ποιος εννοείται, πάντως δεν εννοείται εμάς. Όχι, σε καμία περίπτωση εσάς. Αλίμονο, μιλάω στο δικό σας μέσο με τέτοια ευχέρεια και θα εννοούσα εσάς σε καμία περίπτωση, αλίμονο. Το διορθώνω ευθαρσώς βεβαίως, αλίμονο. Λοιπόν, λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι θα δίνουμε επίδομα εργασίας. Μάλιστα, σε ποιους το δίνει το επίδομα εργασίας? Το επίδομα εργασίας που θεσμοθετεί τώρα η κυβέρνηση, που με έναν τρόπο υπήρχε σε προγράμματα του ΑΕΔ, αλλά το αφήνω αυτό, ναι. Λέει, όποιος άνεργος παίρνει επίδομα ανεργίας, δηλαδή ένα στους 10, και βρει δουλειά από μόνος του ή με οποιοδήποτε τρόπο, αυτός ο ένα στους 10, για το υπολοιπόμενο διάστημα, 12 μήνες είναι το επίδομα ανεργίας. Αν βρει δουλειά λοιπόν στους 9 μήνες, σου λέει, αν βρει δουλειά ο επιδοτούμενος άνεργος στους 9 μήνες, για τους 3 μήνες που υπολείπονται, θα του δίνω και τα 200 ευρώ, το μισθό δηλαδή, του επιδόματος ανεργίας. Αυτό δηλαδή δεν πρόκειται να αφορά πάνω από 10-15.000 κόσμο το συγκεκριμένο επίδομα εργασίας. Όμως, στον αντίποδο αυτού είναι οι σκληρές ποινές για οριζόντια όλους τους ανέργους. Δηλαδή, αν σου προσφέρει, λέει, ο ΑΕΔ 3 προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον άνεργο, ο άνεργος πάει στον εργοδότη. Αποδέχεται δηλαδή την υπόδειξη που του κάνει ο ΑΕΔ, πάει στον εργοδότη. Και εκεί διαπιστώνει ότι δεν τα βρίσκουν στους επιμέρους όρους εργασίας. Όχι, λέει, θα τα βρεις με τον εργοδότη. Οπωσδήποτε θα πάρεις αυτό που σου ζητάει ο εργοδότης. Δηλαδή, ένας εργοδότης ζητάει μια θέση υπαλλήλου γραφείου, για παράδειγμα,
ο άνεργος πάει στον εργοδότη και του λέει ο εργοδότης: ναι, εγώ υπάλληλο γραφείο έχω ζητήσει, αλλά κοίταξε να δεις, μία ώρα θα είσαι υπάλληλο γραφείου, μία ώρα θα είσαι μπετατζής, μία ώρα θα κάνεις καθαριότητα, μία ώρα θα μου πηγαίνεις τα παιδιά στο σπίτι. Ή δεν υπάρχουν τέτοιοι εργοδότες? Υπάρχουν, προφανώς. Λοιπόν, αν αρνηθεί λοιπόν ο άνεργος τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, θα τον διαγράφει από τα Μητρώα για 2 χρόνια, απαγορεύοντας και για το μέλλον κάθε λήψη επιδόματος ανεργίας και κάθε παροχή του οργανισμού. Άλλο τραγικό παράδειγμα, η κατάρτιση. Θα καταρτιστούν, λέει, 500.000 άνεργοι περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης πηγαίνει στην κατάρτιση. Εμείς λέμε, ναι, καθαρά, η κατάρτιση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Υπονομεύει όμως, όταν η δοσολογία είναι τόσο μεγάλη όσο προσπαθούν να την κάνουν, με σκοπό να διοχετεύσουν μεγάλους πόρους σε ιδιωτικά συμφέροντα, υπονομεύει τις θέσεις εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε και αυτό. Πάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Άνεργος υποδεικνύεται από τον ΟΑΕΔ για κατάρτιση. Πηγαίνει ο άνεργος, παρακολουθεί την κατάρτιση, έχει υποχρέωση να δώσει εξετάσεις για πιστοποίηση των γνώσεων που πήρε από την κατάρτιση. Αν αποτύχει στις εξετάσεις, αν δεν είναι καλός μαθητής, θα διαγράφεται από τον ΟΑΕΔ για 6 μήνες, απαγορεύοντάς του τη λήψη επιδόματος ανεργίας και κάθε άλλη παροχή. Οδηγούμαστε, και ακούστηκε χθες από τα χείλη και του Υπουργού Εργασίας και του Πρωθυπουργού, οδηγούμαστε σε μαζικές διαγραφές ανέργων, σε μαζική απομάκρυνση ανέργων από μια δημόσια υπηρεσία. Σε μια εξορία των ανέργων, οδηγώντας τους στο κοινωνικό περιθώριο. Είπατε τόσα πολλά. Περισσότερο, συγγνώμη, ναι. Ναι, είπατε τόσο πολλά. Τι να πρωτοσυγκρατήσεις με όλα αυτά τα οποία έρχονται? Δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε τόσο αγανακτισμένοι. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ποιο είναι το δικό σας το αύριο, με μια κουβέντα, γιατί ο χρόνος έχει ξεφύγει πλέον. Ναι, ναι, πραγματικά το αντιλαμβάνομαι στα πλαίσια του ραδιοκλού. Για πείτε μου, το δικό σας το μέλλον εργασιακά. Εμείς εδώ οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ, τι λέμε? Προσπαθεί με το νομοσχέδιο αυτό να βάλει απέναντι στους ανέργους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος του ΟΕΔ διαγράψει έναν άνεργο κόβοντάς το επίδομα ανεργίας, αντιλαμβάνεστε τι συγκρούσεις θα επέλθουν στις υπηρεσίες μας. Ένας άνεργος που έχει μοναδικό εισόδημά του τα 408 ευρώ του επιδόματος ανεργίας, να έρθει να τον διαγράψει ένας εργαζόμενος στον οργανισμό κόβοντάς και για το μέλλον τη δυνατότητα αυτή να λάβει επίδομα, θα υπάρξουν τεράστιες κοινωνικές... Από εδώ και κάτω λοιπόν τι? Εμείς λοιπόν ως εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, ως Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΑΕΔ, και δικαστικά θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την πραγματικότητα των διατάξεων. Ήδη έχουμε κάνει κουβέντα με τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας μας, αλλά και κοινωνικά συνδικαλιστικά θα το παλέψουμε, αλλά και ένα άλλο, και υπηρεσιακά δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Το είπαμε και στην Βουλή που καταθέσαμε τις απόψεις μας. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα προκαλέσει τέτοια γραφειοκρατία, τέτοια δυσλειτουργία, τέτοιες εντάσεις που στην πράξη έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Αντί λέτε για τα καλύτερα, πάμε στα χειρότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακράκη, για τις πληροφορίες.